Καλησπέρα. Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020, το βραδινό μας vlog. Έχει τίτλο «Πώς να σταματήσω να τον σκέφτομαι» και ε, αφορά απάντηση σε μια επιστολή που έστειλε ένας νέος άνθρωπος. «Αγαπητή κυρία Θέκλα, συγχαρητήρια για το κανάλι σας, ευχαριστώ αγαπητή μου. Αποτελεί καταφύγιο για πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι για οικονομικούς ή άλλους λόγους δεν κάνουν ψυχοθεραπεία» αλλά χρειάζονται μια επαγγελματική επιστημονική άποψη για τα θέματα που τους απασχολούν. Ε, εννοείται αγάπη μου όμως ότι το κανάλι μου δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία, το λέω σχεδόν σε κάθε βίντεο. Λοιπόν, θα είμαι όσο πιο σύντομο μπορώ. Είμαι ένας ομοφιλόφιλος άνδρας 23 ετών. στην ηλικία με τον Λάζαρο, στην ίδια ηλικία, το γιο μου. Πριν από 1,5 χρόνο γνώρισα κάποιον μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών. Είχα πρόσφατα χωρίσει από μια σύντομη σχέση τριών μηνών και το μόνο που αναζητούσα ήταν καθαρά σωματικό. Έλα όμω που λογάριαζα χωρί τον ξενοδόχο. Ήταν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Είχα επιστρέψει στον τόπο μου από το εξωτερικό που σπουδάζω για τι γιορτέ. Εκεί που χάζευα στην εφαρμογή μου στέλνει ένα μήνυμα. 33 ετών αυτό, το target group μου, δηλαδή σου αρέσουν οι μεγαλύτεροι άντρε, καμιά δεκαετία φανταζούμε, 22 εγώ για να λες το target group σου ο 33 χρόνο. Αρχίσαμε να μιλάμε. Η συζήτηση κυλούσε αβίαστα, το ένα θέμα έφερνε το άλλο. Η συνθήκη αυτή συνεχίστηκε τι επόμενε μέρε. Επειδή εγώ θα έφευγα μερικέ μέρε μετά, αποφασίσαμε να συναντηθούμε. Εδώ θέλω να σου πω, φίλε, σε πρώτη ανάγνωση, πρωτού πάω παρακάτω, ότι όταν θέλουμε μόνο σωματική ικανοποίηση, δεν κάνουμε συζητήσεις που να πάνε μέρες. <laughs> δηλαδή, είναι λίγο οξύμορο. Ή θε κάτι στα πεταχτά, οπότε δεν θα κάνεις και πολλή συζήτηση, θα κάνεις μόνο αυτό που θα κάνεις και θα τελειώσει, ή θε να φλερτάρεις. Νομίζω κάπου τα είχατε μπερδέψει εσείς αυτά τα δύο. Όπως σας είπα, δεν αναζητούσα κάτι πιο σταθερό. Το ίδιο και αυτός. Το είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Το είχατε ξεκαθαρίσει χωρίς να το έχετε ξεκαθαρίσει όμως. Γιατί κάποιο που δεν θέλει σχέση δεν μπαίνει σε συζήτηση, δεν κάνει ραντεβού, δεν ανταλλάζει απόψει. Λίγα λόγια και to the point. Χωρί να σημαίνει ότι επικροτώ αυτόν τον τρόπο ζωή, αλλά δεν μπορώ να μην ε, ε, παρατηρήσω και να παραδεχθώ ότι υπάρχει και αυτό ο τρόπο συνέβρεση των ανθρώπων, καθαρά σωματικό τρόπο. Αλλά αυτό ο καθαρά σωματικό τρόπο δηλαδή το ευκαιριακό σεξ, δεν πρέπει να συνοδεύεται από βαθιές συζητήσεις, γιατί οι βαθιές συζητήσεις και ανταλλαγέ απόψεων και οι συνομιλίες με τις ώρες, τα Skype και στα μηνύματα κλπ. μας οδηγούν στο να ορτευόμαστε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είτε το παραδεχόμαστε, είτε όχι. Όπως σας είπα, δεν αναζήτουσα κάτι πιο σταθερό, το ίδιο και αυτό, έτσι έλεγε, δηλαδή. Το είχαμε, ξεκαθα... έτσι λέγατε, το είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Αυτό είχε πρόσφατα βγει από μια μακροχρόνια σχέση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο του άφησε πολλέ πληγέ. Οπότε ήμασταν στην ίδια φάση. Όχι, δεν ήσασταν στην ίδια φάση, γιατί εσύ τελείωσε, βγήκε από μια σύντομη σχέση τριών μήνων. Αυτό βγήκε από μακροχρόνια σχέση. Εσύ δεν μα έχει πει αν σου έχει αφήσει πληγέ ή σύντομη σχέση των τριών μήνων. Αλλά όσε πληγέ και να σου, να σου έχει αφήσει, δεν συγκρίνονται με τα τραύματα που αφήνει μια μακροχρόνια σχέση, που μπορεί να αφήσει μια μακροχρόνια σχέση. Όπω με εξομολογήθηκε, η αυτοπεποίθηση του είχε πιάσει πάτο. Και σένα, εσύ όμω δεν μα λε για την αυτοπεποίθηση σου, ήταν η αυτοεκτίμηση σου να είχε πιάσει πάτο. Αναζητούσαμε και δύο σεξ και τίποτα άλλο. Έτσι έλεγε εσύ τουλάχιστον. Ή έτσι λέγατε. Συναντιόμαστε λοιπόν, επικρατούσε μια υπέροχη αμηχανία, η οποία σιγά σιγά έγινε ένα ουσιαστικό διάλογο μεταξύ δύο ανθρώπων πολύ διαφορετικών. Αλλά με σεβασμό ένα προ τον άλλο. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα μαγευτεί από τα μάτια του, τη φωνή του, τα πάντα του. Κάναμε ό,τι κάναμε και έφυγα. Άρα εσύ ρωτεύτηκε. Δεν κατάφερα να το ξαναδώ πριν φύγω. Την προηγούμενη τη αναχώρησή μου και ενώ ανταλλάζαμε μηνύματα. Και τι, και τι συνεχίσατε να ανταλλάζετε μηνύματα αφού ήταν μόνο για διασκέδαση. Άρα κάτι, κάτι πήγαινε χ. Μου ζήτησε να συνεχίσουμε να μιλάμε φιλικά. Και εννοείται ότι δέχτηκα, χωρί να το σκεφτώ δεύτερη φορά. Ε, αφού είχε τσιμπήσει τη είχες είχε δαγκώσει τη λαμαρίνα, ήδη, γι' αυτό δέχτηκες. Για ένα μισή μήνα μιλούσαμε καθημερινά, ανταλλάζαμε απόψει, διαφωνούσαμε στα πάντα, αλλά μα άρεσε αυτή η ένταση που υπήρχε μεταξύ μα. Oh, δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Μα θε να κάνει σχέση. Δεν, δεν ψάχνει κάποιον να ταιριάξει που διαφωνείτε στα πάντα. σα-ίσα ψάχνει κάποιον που να συμφωνείτε σε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Αυτό το διαφωνούμε στα πάντα μπορεί να, να είναι καλή φάση για κάτι το σύντομο, να σου ανεβάσει το πάθο, να κάνει κάτι με κάποιον που είναι πολύ διαφορετικό και ω εκεί. Όχι για σχέση όμω. Κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Και πιάμε εγώ τώρα να λέω τη γνώμη μου επειδή μου τη ρώτησε γι' αυτό τη λέω. Για 1,5 μήνα. Μιλούσαμε καθημερινά, ανταλλάζαμε απόψει. Όπω είπε, διαφωνούσαμε στα πάντα, αλλά μα άρεσε αυτή η ένταση που υπήρχε μεταξύ μα. Φλερτάρετε με τη φωτιά στην ουσία, φλερτάρε με τη φωτιά γιατί εσύ γράφει την επιστολή. Βλέπαμε μαζί σειρέ. Από το ίντερνετ τι βλέπατε. Mm. Ήταν ένα ιδιαίτερα πνευματόδη άνθρωπο. Άλλο το πνευματόδη και άλλο το πνευματικό. Πνευματόδη είναι ένα που έχει ψηλή νοημοσύνη, είναι ένα που ξέρει να κάνει αστεία είναι ένας που έχει γνώσεις, είναι ένας που έχει ετοιμολογία με, το, με όμικρον και ετοιμολογία με ύψιλο. Δηλαδή είναι ετυμόλογος και μπορεί να γνωρίζει κιόλας και από τη, την ετυμολογία των λέξεων. Πνευματικός είναι κάτι άλλο. Μπορεί κάποιο να είναι και πνευματώδης και πνευματικός. Ο πνευματώδης όμως δεν είναι απαραίτητα πνευματικός. Έπιανα τον εαυτό μου πολλέ φορέ να αυτολογοκρίνεται ή να ψάχνει κάτι πολύ σχολαστικά πριν εκφράσει την άποψή του, σε μια προσπάθεια να μην εκτεθώ στα μάτια του, να μην τον απογοητεύσω. Αυτή είναι ξεκάθαρα συμπεριφορά κάποιου που είναι ερωτευμένο. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, προσέχουμε, ειδικά στι αρχέ που φλερτάρουμε, προσέχουμε πάρα πολύ να πούμε την κατάλληλη κουβέντα, αυτολογοκρινόμαστε. Μπορεί να γράφουμε ένα μήνυμα να το σβήνουμε, να, να γράφουμε άλλο να το σβήνουμε, να γράφουμε ξανά και ξανά κάποιο μήνυμα μέχρι να μα μας φανεί ότι είναι το κατάλληλο μήνυμα να στείλουμε ή οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι είμαστε τσιμπημένοι. Όπω καταλαβαίνετε, τον είχα ερωτευτεί. Ναι, το κατάλαβα και εγώ και όλο το κανάλι που παρακολουθεί. Το ξέρω ότι είχαμε συμφωνήσει εντό αγωγικών, αλλά ωστόσο αυτά δεν έρχονται κατά παραγγελία. Εξάλλου αυτό είναι ο πρώτο που έσπασε εντό αγωγικών τη συμφωνία, καθότι με φλέρταρε συνεχώ κάτι που φυσικά δεν τα πέδιδα. Ναι, αυτό έσπασε τη συμφωνία χωρί να το δηλώσει όμω. Είναι άλλο πράγμα να χτίσει και να πει ρε, φίλε, ξέρει, είχαμε πει στην αρχή ότι θα κάνουμε μόνο ε, κάτι Περιστασιακό, θα περάσουμε για λίγο καιρό καλά. Δεν θα κάνουμε σχέση, θα κάνουμε κάτι πιο σοβαρό. Ξέρει όμω τώρα μ' αρέσει να φλερτάρω. Είναι πολύ σημαντικό στην αρχή μια γνωριμία να μπαίνει με λόγια κάτω η σύσταση. Δηλαδή, τώρα εμεί οι δύο φλερτάρουμε. Σου είχα πει στην αρχή ότι δεν ήμουν έτοιμο για σχέση. Σου είχα πει στην αρχή ότι δεν ήμουν σε φάση για κάτι περισσότερο από απλά κάτι το σωματικό. Όμω αυτή τη στιγμή νιώθω μια έλξη και φλερτάρουμε και όπου βγει. Αν δεν σου το πει αυτό. Φλερτάρουμε και όπου βγει. Και το κάνει το φλερτάρουμε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι ίσω, δεν έχουν τα κότσια να φλερτάρουν συνειδητά και φλερτάρουν εκ του ασφαλού σου. Φλερτάρουν παιχνιδιάρικα. Δηλαδή, σου, λέω μια, σου γράφω μια κουβέντα, και αυτό ισχύει για όλα τα φύλλα και για όλου του σεξουαλικού προσανατολισμού. Σου γράφω μια κουβέντα ή σου λέω μια κουβέντα η οποία μπορεί να εκλειφθεί και ω φιλική και ως χιουμοριστική και ως φλερτ. Άρα είμαι καλυμμένος. Είμαι καλυμμένη. Δεν μπορεί μετά να μου ζητήσει τα ρέστα, να μου πει γιατί με φλέρταρε και τώρα στα να με φλέρταρε. σου πούμε, δεν σε φλέρταρα. Εγώ φιλικά μιλούσα. Άρα είναι σημαντικό στην αρχή μια γνωριμία και εμεί ήδη να το λέμε, ξέρει, μου αρέσει περισσότερο από φιλικά ή το βλέπω μόνο φιλικά ή να πει ρε παιδί μου, αυτό που κάνουμε τώρα που πάμε να πιούμε καφέ είναι ραντεβού, να το πει και πολύ διαφορετικό το να μην το πει. Όταν αφήνονται πράγματα να αιωρούνται στον αέρα, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτό που γίνεται ή αυτό που φαίνεται πω γίνεται. Φτιάχνω και την πλούζα τώρα. Δεν είμαι καθόλου σοβαρή, είναι σοβαρό και το θέμα μα. Αυτό που γίνεται να μην το συνειδητοποιούμε και να μην αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το φλερτ. Γιατί και το φλερτ έχει την ευθύνη του όταν γίνεται συνειδητά. Όταν γίνεται ασυνείδητα, oh. σιγά και τώρα τι έγινε. Σου είπα είναι ωραία τα μάτια σου, πάρα κάτω. Φιλικά σου το είπα. Για να ολοκληρώσω. Ενώ μιλούσαμε καθημερινά, άρχισε να, αερο... να αραιώνει. Εγώ μετά από δύο μήνες, πήγα για λίγες μέρες πίσω στον τόπο μου, του το είπα, αλλά δεν απάντησε ποτέ... Γιατί αυτό είναι από τον τόπο που εσύ, το δικό από τον τόπο καταγωγή σου. Τη μέρα που θα έφευγα, του έστειλε ένα μήνυμα λέγοντα το ότι με ενόχλησε ο τρόπο που επέλεξε να το τελειώσει. Θα μπορούσε να μου το έχει πει. Μου απάντησε καλή συνέχεια και με μπλόκαρε. Σε έκανε γκόστινγκ, κανονικότατα. Να δούμε τώρα, θα τα έχει βρει με τον πρώην του ή θα έχει βρει κάποιον άλλο, δεν ξέρω. Μου πήρε πολύ καιρό να τον βγάλω από το μυαλό μου, όμω τα κατάφερα. Προσωρινά όμω. Ξαφνικά, μετά από αρκετού μήνε με ξεμπλόκαρε, αλλά δεν μου έστειλε ποτέ. Και έμεινε εγώ να ρωτιέμαι, Ήθελε να μου στείλει, Τι σκέφτεται, Γιατί, γιατί, γιατί. Δεν μπορώ να τον ξεπεράσω. Πιστεύω ότι είναι ο έρωτα τη ζωή μου. Ανεκπλήρωτο μεν, αλλά είναι. Αυτό που με τρώει εντό αγωγικών είναι ότι δεν μου εξήγησε ποτέ. Απολογούμε για το μακρό και κείμενο. Αυτά είναι με, μόνο ένα μέρο από εκεί να μου ήθελα να γράψω. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σα. Και απαντάω στο φίλο. Αγάπη μου! από τη στιγμή που σου έκανε γκόστινγκ δεν είναι ο έρωτας της ζωής σου. Νομίζεις πως είναι. Θέλεις να είναι. Αλλά δεν είναι. Ο έρωτας της ζωής σου είσαι εσύ. Θυμηθείτε το χθεσινό βλόκ το πρωί που έλεγα η μόνη περίπτωση που ο έρωτας με έρωτα περνάει με ερωτευτούμε τον εαυτό μας. Αγαπάς τον εαυτό σου αρκετά ώστε να μην ανέχεσαι κακομεταχείριση. Σε κακομεταχειρίστηκε τον γκόστινγκ συνιστά ψυχική κακοποίηση. Αυτά απάντησα στο φίλο και θεώρησα ότι ήταν ενδιαφέρον να το κάνω και vlog και βίντεο αυτό το θέμα, γιατί πάρα πολλοί από εμάς την πατάμε αγρίως, ερωτευόμενοι φαντασίες και φαντασιώσεις. Λοιπόν, καταρχάς, πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν μόνο σεξ, χωρίς συναισθήματα και αυταπατώνται. Ναι, τα πατώνται. Πολλοί άνθρωποι. Για να μπορεί να κάνει σεξ χωρί συνέστημα. Δεν είμαι και ειδική. Δεν είμαι και ειδική, αλλά υποθέτω ότι πρέπει να έχει και μια διαταραχή, ρε παιδί μου. Να έχει μια έλλειψη ενσυναίσθηση. Να είσαι εντελώ απομακρυσμένο από τα συναισθήματά σου. Ή απομακρυσμένη από τα συναισθήματά σου. Και για άντρε και για γυναίκε ισχύει αυτό. Δεν έχει δεν σχέση, είπαμε, ούτε το φίλο, ούτε ο σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο άνθρωπο είναι άνθρωπο. Εξαρτήτω. Φίλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που είναι ολόκληρο άνθρωπο, ακόμη και για μια βραδιά ή για ένα απόγευμα να κάνει κάτι, κάτι θα νιώσει. Μια σύνδεση θα την νιώσει. Ο κητοκίνητο που εκκρίνεται από τον εγκέφαλο θα επιδράσει πάνω του. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι αδιάγνωστο, πρέπει να είσαι τετραγμένο για να μην νιώσει κάτι. Οπότε, αυτό το, το, το. Η ιστορία κάνω σεξ χωρίς αισθήματα ή θέλω να κάνω μόνο σεξ. Δεν δουλεύει εύκολα. Πρέπει να έχεις τη διαταραχούλα σου για να δουλέψει. Η γνώμη μου πάντα, εντάξει, η προσωπική μου γνώμη, η οποία είναι βασισμένη στην εμπειρία που έχω, 20 χρόνια εργαζόμενη με ανθρώπους ως ψυχολόγος, στις γνώσεις που έχω μέσα από τις σπουδές μου της ψυχολογίας και ε, τα βιώματα τα οποία παρατηρώ συνεχώ και τα δικά μου και των ανθρώπων γύρω μου. Ε, είναι άφταστο ή ανεπίτευκτο να πεις θα έχω μόνο σωματική επαφή και δεν θα έχω ψυχική επαφή. Γι' αυτό όταν κάποιος μόλις έχει χωρίσει, όταν κάποιος είναι σε φάση που έχει βγει από σχέση έστω και σύντομη σχέση τριών μηνών, αν δεν είναι έτοιμος να μπει σε άλλη σχέση, ίσως είναι καλή ιδέα να μην δοκιμάζει ούτε καν το σεξ μόνο. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να κολλήσεις. Άμα είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, Άμα λειτουργεί κανονικά, λειτουργούν όλε σου λειτουργίε και τη ε, ενέστηση και τη ενσυναίσθηση, είναι πιθανόν να συνδεθεί ε, ε, ρομαντικά, ερωτικά, να ερωτευτεί κάποιον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να είπες Θα έχω μόνο μια σωματική επαφή και φτάνει. Τώρα δεν ξέρω αυτό ο τύπο που είναι στο target group σου και σου φαντάζει ιδανικό. Ε, όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ερωτική σχέση με ένα μεγαλύτερο μας άνθρωπο, αν αυτός ο άνθρωπος είναι και μορφωμένος, έχει και καλά στοιχεία στο χαρακτήρα του ή φαίνεται, ρε παιδί μου, ένας αξιόλογος άνθρωπος, είναι πολύ πιθανό να τον θειοποιήσουμε, να τον βάλουμε σε ένα βάθρο, να νιώθουμε μικρή μπροστά του, όχι μόνο μικρή ηλικιακά, και μικρή ακαδημαϊκά ή μικρή γνωστικά ή μικρή κοινωνικά ή μικρή σαν άνθρωπο. είμαστε λιγότεροι ρε παιδί μου, αν ο άλλος είναι και 10 χρόνια μεγαλύτερος, 11 όπως είναι αυτός, αυτός φαντάζομαι θα έχει κάνει περισσότερες σπουδέ, θα έχει κάνει και καριέρα, θα έχει και άλλα επιτεύγματα που εσύ ακόμη ως νεότερος άνδρας είσαι φοιτητή ακόμη δεν τα έχεις επιτύχει, οπότε είναι φυσικό να, φα... να... θαμποθεί. Και έχω να σου πω ότι εσύ στα 33 σου, μετά από 10 χρόνια, δεν δηλαδή, πρέπει πολύ πιο αξιόλογο στη ζωή σου από ότι είναι αυτός ο άνθρωπος και ελπίζω δηλαδή, και ελπίζω να μην φτάσει στο σημείο να κάνεις ghosting σε άλλους ανθρώπους γιατί τον ghosting όπως σου έχω γράψει και στο mail που σου απάντησα συνιστά α, ψυχική κακοποίηση χειρίστου είδους μάλιστα γιατί αφήνεις τον άλλο ξεκρέμαστο και λέει τι έκανα λάθο τώρα, τι συμβαίνει, τι, τι, τι λοιπόν ε, μπορείς να κάνεις ψυχοθεραπεία αν μπορείς να κάνεις, θα σου κάνει πάρα πολύ καλό. Μετά από ένα χωρισμό ή μετά από μια εγκατάληψη, γιατί το ghosting συνιστά και εγκατάληψη, μας κάνει πάρα πολύ καλό να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Τώρα δεν ξέρω για τι ο συγκεκριμένο. Μπορώ να υποθέσω βασισμένη πάνω στη μακρόχρονη πείρα μου με τέτοια περιπτώσει ερωτικών σχέσεων ότι ίσως έχει επιστρέψει πίσω στον πρώην του, ή ίσως έχει ξεκινήσει μια άλλη κουβέντα, ή ίσως ήθελε να φλερτάρει για να ανέβει ο εγωισμός του, έτσι εγωκεντρικά. Μπορεί να έχει και τη διαταραχούλα του, να είναι και αδιάγνωστος και να ήθελε να τον ερωτευτεί, αλλά αυτό να μην σε ερωτευτεί. Οπότε γι' αυτό εξαφανίστηκε. Γι' αυτό λέω ότι ακόμη και αυτοί που είναι σίγουροι ότι μπορούν να παίξουν το παιχνίδι και ότι μπορούν να είναι χωρίς αισθήματα. Για να μπορέσουν να είναι χωρίς αισθήματα πρέπει να απομακρύνονται. Γι' αυτό ακούτε πολλές φορές που λέει one night stand» και μετά σηκώθηκε ο άλλο και έφυγε και μάφησε άφησε να κοιμάμαι. Σηκώθηκε άλλη και έφυγε. Γιατί έφυγε. Έφυγε για να μην δεθεί. Δεν ήταν έντιμος απέναντι σου. Με την έννοια του ότι έπαιξε ένα παιχνίδι και ξέπαιξε πάρα πολύ εύκολα και εξαφανίστηκε όπως το φάντασμα. Εγώ νομίζω ότι ο λόγος που δεν μπορείς να σταματήσεις να το σκέφτεσαι είναι επειδή είσαι πολύ νεαρός και θα σταματήσεις να το σκέφτεσαι, να βάζεις αυτό το βίντεο, να το βλέπεις ξανά και ξανά, να δεις και όλα τα βίντεο που έχουμε για το κόλλημα, υπάρχει ολόκληρο playlist για το κόλλημα και να συνειδητοποιήσει ότι άμα ερωτευτούμε έναν άνθρωπο το βλέπουμε πάρα πολύ σπουδαίο, αυτό όμως δεν σημαίνει και αυτόματα ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίος και όπως στην αρχή του έρωτα κάνουμε τη μυθοποίηση, μυθοποιούμε το ερωτικό μας υποκείμενο για τον άνθρωπο που ερωτευόμαστε, έτσι στο τέλος του έρωτα πρέπει να κάνουμε την απομυθοποίηση, δηλαδή να κατεβάσουμε τον άλλον από το βάθρο στον οποίο τον είχαμε ανεβάσει και να το δούμε πώς πραγματικά είναι. Και πώς πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε τα γκάτς, δεν είχε τα κότσια, να σταθεί αντρίκια και να σου πει «Δεν θέλω, δεν θέλω συνέχεια, έχω επιστρέψει στον πρώι μου ή έχω κάνει μια άλλη γνωριμία ή νιώθω ότι δεν είμαι μαζί σου και δεν θέλω να δεθώ, να σου κάνει έτσι μια ξεκάθαρη κουβέντα όπως τη δικαιούσε. Γιατί ξαναλέω, δεν έχει σχέση ο σεξουαλικός προσανατολισμός, δεν έχει σχέση το φίλο, σχέση έχει ο άνθρωπος. Και όταν λέω ανδρίκια, ενώ με ανδρία, την οποία ανδρία μπορεί να επιδείξουν και άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτά, καλό βράδυ αγαπημένη μου και μην σπεύδουμε, να μην σπέβδουμε να ονοματίζουμε τον παρόντα έρωτα μας, τον έρωτα της ζωής μας. Να μην λέμε μεγάλες κουβέντες ούτε καν στον εαυτό μας, γιατί η ζωή συμβαίνει και αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι και πώς λειτουργεί ο, κάθε ο πασαίς, Ο χρόνος είναι αυτός που μας αποκαλύπτει όλους. Και αν είμαστε αξιαγάπητοι και αξιέραστοι ή όχι. Ο συγκεκριμένο είναι άναξη αγάπη του από τη στιγμή που κάνει κόστη. Ξου, ξου, ξου. Σε ξεμπλόκαρε, μπλόκαρε τον εσύ. Άντε, για. Καλό βράδυ.